Εκεί που κάθεσαι καλά-καλά και πίνεις το μαρτίνι σου, ανακαλύπτεις ότι υπάρχει ένας πανικός στα κανάλια που δημιουργούν μια εικόνα ότι ο κόσμος έχει ανάγκη και πιέζει για να γίνουν ιδιωτικά πανεπιστήμια στη χώρα. Και αυτός είναι ένας αναχρονισμός που δεν αντέχεται. Και το ελληνικό πανεπιστήμιο πάσχει. Και ως πότε θα μας κοροϊδεύουν τα άλλα παιδάκια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουμε. Και καταλαβαίνεις ότι πρέπει να αφήσεις το μαρτίνι σου και να προσπαθήσεις να καταλάβεις τέλος πάντων ποιοι είναι όλοι αυτοί που αγωνιούν για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και γιατί. Θα δούμε ένα προς ένα όλα τα σχετικά επιχειρήματα. Ακούς ότι θα φτιαχτούν ιδιωτικά. Σκέφτεσαι ότι θα είναι σαν τακταίο, θα είναι πολύ βολικό, θα έχει παντού. Λες πολύ λογικά ότι ποιος ξέρει τι μου φαρεμούλα, απάτη και φούμαρο θα μας πουλήσουν για ιδιωτικό πανεπιστήμιο και ευτυχώς η κυβέρνηση αναλαμβάνει να απαντήσει. Ο Υπουργός αναφέρει ποια πανεπιστήμια πρώτης γραμμής έχουν φτιάξει παραρτήματα. Σορβόνη, Yale, Johns Hopkins. Τι να πούμε τώρα, όταν κυκλοφόρησε αυτή η λίστα, προφανώς θα ήταν πάρα πολύ εύκολο κάποιος να κάτσει και να κάνει μια απλή έρευνα. Να δει πού στο διάολο βρίσκονται όλα αυτά τα πανεπιστήμια στις διεθνείς κατατάξεις. Έγραψε ο Δημήτρης Αναστασίου στο Facebook ότι η κατάταξη The Times Higher Education World University Rankings περιέχει 1500 πανεπιστήμια και μόνο ένα από αυτά τα παραπάνω από 12 που περιείχε η διαφάνεια του Υπουργού θα ήταν εντός. Τα άλλα δεν έχουν χωρέσει στη λίστα. Δηλαδή κοιτάς προς τα κάτω 1500 θέσεις και σου λένε «Δε σε ακούω, σε χαιρετάνε από το βάθος» μετά τη 1500η θέση και λες «Αυτό σκέφτηκε ο Υπουργός να πει για επιχείρημα». Αντιγράφω από την ανάρτηση. Καταρχήν, όπως είπαμε, ο Υπουργός δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τα δύο παραρτήματα του New York University, NYU, στο Abu Dhabi και τη Σανγκάη, από τα άλλα 11 site ανά τον κόσμο, στα οποία οι φοιτητές του μητρικού NYU και των άλλων πάνε για ένα εξάμηνο, που είναι μετακίνηση τύπου Erasmus. Άλλο Erasmus, άλλο πανεπιστήμιο. Στο Erasmus δεν προλαβαίνεις να ξεμεθύσεις ως γνωστόν γιατί είναι πολύ σύντομο. Στο πανεπιστήμιο, επειδή είναι 4 χρόνια, μπορεί και να σε βρει για λίγο ξενέρωτο για αποφύτηση, να ξεμεθύσεις για λίγο για την τελετή, ώστε να πάθεις μετά κατάθλιψη με την ησυχία σου, με την ενεργία και τη ματέωση. Το Johns Hopkins University, SAIS, Europe στην Μπολόνια, έχει λιγότερους από 200 φοιτητές στο πεδίο των διεθνών σπουδών και φυσικά δεν συμπεριλαμβάνεται σε καμία κατάταξη. Ο Υπουργός το ανέφερε ως πανεπιστήμιο. Αυτό το κάνει για να το συνηθίζουμε. Γενικά το τι αναφέρουμε ως πανεπιστήμιο θα είναι κάπως πιο ελαστικό. Θα σου λέει δεν είναι στην κατάταξη και θα απαντάς όλα αέρας είναι στη ζωή. Πανεπιστήμιο είναι και το τιμόνι, πανεπιστήμιο είναι και το πεζοδρόμιο. Βρες μου τα αυτά στην κατάταξη ρε φίλε και έλα μετά να μιλήσουμε. Βιογραφικό θα βάζουμε αυτά που βάζανε παλιά στο Facebook. Απόφυτος Ξαπλόπουλου, Τέιζα Μπονοκοπτικής, δοκιμαστής Ντούρεξ. Λοιπόν, τα μητρικά πανεπιστήμια Yale, Duke, Johns Hopkins, New York University και η Σορβόνη είναι πανεπιστήμια μέσα στην πρώτη δεκάδα, εικοσάδα των κατατάξεων. Τα μαμίσια, για να καταλάβετε. Τα παραρτήματα όμως, τα μαϊμού ας πούμε, ανά τον κόσμο, είναι αρκετά πιο κάτω από την πλειοψηφία των ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων σε όλες τις κατατάξεις. Όποια προβλήματα και αν έχουν αυτές. Και αυτά που λέμε τώρα είναι αυτά που βρήκε ο Υπουργός για διαφήμιση. Είναι λίγο σαν Σμύρνη και Νέα Σμύρνη. Η Σμύρνη έχει ιστορία, πολιτισμό, σουτζουκάκια, τα γνωστά και ως Σμυρναίκα. Η Νέα Σμύρνη έχει μια πλατεία και το Πανιόνιο, που μετά τον είπαν Νέο Πανιόνιο, αλλά ας μην μπερδευτούμε άλλο με τα ιστορικά. Οπότε, τα μεγάλα πανεπιστήμια κάνουν μια αρπαχτούλα στο εξωτερικό και ο Υπουργός αναπαράγει την αρπαχτούλα προσποιούμενος ότι δεν καταλαβαίνει τη διαφορά ανάμεσα στο Παρίσι και τα Φιλιατρά, αφού και τα δύο έχουν πύργο του Άιφελ. Ναι, αλλά μπες λίγο TripAdvisor και έλα μετά να μιλήσουμε. Αξιοθέατρα στα Φιλιατρά, λέει. Ναός μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Eiffel Tower. Σινελούξ κινηματογράφη και τώρα καταστήματα. Είπες τίποτα, Παρισάκι. Τι έγινε? Χάνουμε κόσμο, πάει Φιλιατρά. Ξιδάκι στην παραλία Στόμιο Φιλιατρών. Είναι το πρωτότυπο και το αντίγραφο. Πώς να το πούμε τώρα να το καταλάβει ο Υπουργός. Σαν κέρινο ομοίωμα της Ναόμι Κάμπελ που βγαίνει έτσι. Δεν είναι το πρωτότυπο. Τα 4 Rochester Institute of Technology δεν περιλαμβάνονται στα Webometrics, στην Times Higher Education και άλλες κατατάξεις. Και το πιθανότερο είναι να μην είναι μέρος καμίας κατάταξης. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι είναι πάρα πολύ καλά πανεπιστήμια και καμία κατάταξη δεν είναι έτοιμη να τα συμπεριλάβει. Ίσως δηλαδή να είναι πιο πάνω από τη λίστα και όχι πιο κάτω. Δεν περιέχονται επειδή είναι πάρα πολύ καλά. Με άλλα λόγια, δεν είναι ανίκουστο να γίνει μια αρπαχτή από μεγάλο πανεπιστήμιο. Απλώς αυτό θα έχει χωριστή κατάταξη και διαφορετικής ποιότητας προσωπικό.
Γι' αυτό και τη λέμε αρπαχτή. Αλλιώς θα πήγαινε κανείς να σπουδάσει στο κανονικό πανεπιστήμιο. Επιχείρημα δεύτερο. Ό,τι είναι δημόσιο πάσχει από τεμπελιά και βρώμα. Ένα σταθερό επιχείρημα υπέρ της ιδιωτικοποίησης των δημοσίων αγαθών είναι ότι το δημόσιο είναι γενικά μια γιάφκα όπου πίνουν μπάφους τεμπέληδες. Ενώ ο ιδιωτικός τομέας είναι το μέλλον της καινοτομίας και της παραγωγικότητας. Τώρα, μπάφους στην καλύτερη περίπτωση γιατί κανονικά κρύβουν όπλα από τον ISIS. Το θεωρώ αδιανόητο να υπάρχει μια έρευνα της αστυνομίας μέσα σε ένα πανεπιστήμιο, ένα δημόσιο φορέα, έναν φορέα εκπαίδευσης και να βρίσκει τα πολεμοφόδη, αν θέλετε, τα οποία βρήκε. Δηλαδή, μου φαίνεται τρομερό το ότι υπάρχει ακόμα και αντιπαράθεση πάνω στο ζήτημα αυτό. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν κάποιος συμπολίτης μας να έχει πρόσβαση σε όπλα τα οποία έχει πρόσβαση ο στρατός της Συρίας. Είναι ένα locker που ανοίγει με κωδικούς που έχουν μόνο φοιτητές της ΑΣΟΕ και Σύριοι μαχητές του ΑΣΑΝΤ. 1, 2, 3, 4, 5, θαυμαστικό. Αυτά τα πανεπιστήμια υπερασπίζεστε. Επειδή πρόκειται για ιδεολειψία, είναι αδύνατο να αναιρέσει αυτή την άποψη επικαλούμενος στοιχεία. Στην περίπτωση της δημόσιας παιδείας, ωστόσο, το επιχείρημα αυτό πάει λίγο περίπατο, γιατί δεν υπάρχει κανένα διάχυτο αίτημα στην κοινωνία να ξεμπερδεύουμε τα δημόσια πανεπιστήμια για να λειτουργήσουν επιτέλους τα ιδιωτικά που θα είναι καλύτερα. Αντίθετα, συνέβη αυτό το αστείο με τη μέτρηση της κατάταξης του Πανεπιστημίου Αθηνών μέσα στα 100 καλύτερα του κόσμου. Δεν είναι απαραίτητο να ακολουθήσουμε το επιχείρημα της αριστείας εδώ, ιδίως εμείς οι πανδιακοί που δεν είμαστε και στην πρώτη εκατοντάδα. Αλλά αν το κάναμε, θα λέγαμε ότι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο το σαμποτάρει συστηματικά η κυβέρνηση και παρόλα αυτά τα πάει καλά. Παρά το ότι έχει ολοένα και περισσότερους φοιτητές με ολοένα και λιγότερα χρήματα. Πάμε στη μοναδική πρωτοτυπία που υπάρχει στην Ελλάδα. Μην μπερδεύεστε, δεν είναι ότι δεν έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έχουμε. Υπάρχει μια ιδιωτική πρωτοτυπία, πολύ μεγαλύτερη, πολύ σημαντικότερη, πολύ επαχθέστερη, πολύ πιο ντροπιαστική. Είμαστε οι τελευταίοι των τελευταίων, είμαστε οι ουραγοί στη χρηματοδότηση, στη στήριξη και τη στελέχωση των δημοσίων πανεπιστημίων μας σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε οι τελευταίοι των τελευταίων. Είμαστε οι τελευταίοι των τελευταίων. Πάτος. Ελάχιστη βάση εισαγωγής. Η Κεραμέως που βλέπει λαϊκισμό και τον πατάει κάτω, υποστήριζε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όλοι είμαστε ΣΥΡΙΖΑ από εκεί που κοιτάζει η Κεραμέως, θέλει να μπαίνει στο Πολυτεχνείο με βαθμό 3 στις πανελλήνιες εξετάσεις. Φυσικά ποτέ δεν έμπαινε στο Πολυτεχνείο με 3, αλλά στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο δεν μπήκε ποτέ η Κεραμέως για να το γνωρίζει. Με τη σημερινή ελάχιστη βάση εισαγωγής, όπως διαβάζουμε στο ΑΒ, αν κάποιος ενδιαφέρεται για ιδιωτική σχολή, θα μπορεί να μπει, εφόσον έχει τα δίδακτρα βέβαια, αν πιάσει το χαμηλότερο μέσο όρο της ειδικής βάσης εισαγωγής των επιστημονικών πεδίων. Πολλαπλασιαζόμενο, είναι λίγος αλλογαριασμός ρεύματος αυτό, με συντελεστή 0,8. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα μπορεί κάποιος να μπει σε ιδιωτική ιατρική σχολή αν πιάσει ΕΒΕ 7,39. Πρόκειται για το χαμηλότερο μέσο όρο των πεδίων πέρυσι. Πολλαπλασιασμένο επί 0,8. Δηλαδή κάποιος που έχει λεφτά για δίδακτρα θα γίνεται γιατρός με βαθμό 7,39 στα 20. Αυτό λέμε. Όταν η βάση στις ιατρικές σχολές της χώρας ξεπερνά το 18 και στις κεντρικές το 19 στα 20. Για να γίνει αυτό καλά και να δέσει το γλυκό θέλεις και παραχώρηση γης από ρεμούλα ελληνικού, εταιρεία με μέλος της οικογένειας μέσα που να έχει ιδιωτικά θεραπευτήρια, CVC, να έρθει να φτιάξει και μια ιατρική και έχει τον ορισμό της αριστείας. Η ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, λέει το επόμενο επιχείρημα, δεν προσκρούει στο Σύνταγμα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια μιλούσαμε για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, το οποίο ρητά απαγορεύει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα. Σήμερα η κυβέρνηση προσπαθεί να εμφανίσει τη γνωστή εικόνα που λέει ότι οι συνταγματολόγοι είναι διχασμένοι. Όταν λέμε ότι οι συνταγματολόγοι είναι διχασμένοι, εννοούμε συνήθως ότι βάλαμε το Βενιζέλο να λέει αυτό που θέλουμε και έχει από τη μια μεριά τον Ευάγγελο Βενιζέλο και μερικούς ακόμη πρόθυμους και από την άλλη μεριά το Σύνταγμα. Να μου πεις, πού το ξέρεις εσύ? Είσαι συνταγματολόγος? Να δοκιμάσουμε να το διαβάσουμε. Λέει ο Βενιζέλος, δεν πρέπει να διαβάζουμε οριτζιναλιστικά. Να προσπαθήσουμε όμως εμείς να ερμηνεύσουμε το Σύνταγμα χωρίς να είμαστε συνταγματολόγοι. Όπως είπε ένας καθηγητής συνταγματικού δικαίου, το Σύνταγμα απαγορεύει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και η συζήτηση θα μπορούσε και θα έπρεπε να τελειώνει εκεί. Βρίσκομαι σε μια δύσκολη θέση και δεν περίμενα ποτέ ότι θα βρεθώ σε τέτοια θέση, γιατί καλούμε να επιχειρηματολογήσω ότι αυτό που όλοι μας διαβάζουμε στο Σύνταγμα και όλοι μας καταλαβαίνουμε, χωρίς να χρειάζεται να είμαστε ειδικοί, χωρίς να χρειάζεται να είμαστε νομικοί, σημαίνει αυτό που διαβάζουμε. Εντάξει. Ας μην είμαστε αλαζόνες. Για παράδειγμα, πώς διαβάζεις τα σήματα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας? Τι σημαίνει το stop, για παράδειγμα? Stop, αλλά σε τι? Μαριχουάνα stop, πυρηνικά stop, οτοστόπ, εμετοστόπ, stopper, τι σημαίνει?
Όπως έγραψε η τέως αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, η Μαρία Καραμανόφ, ούτε η λέξη απαγορεύεται, ούτε η λέξη αποκλείεται, είναι λέξεις που είναι δύσκολο να ερμηνευτούν. Ευτυχώς υπάρχουν οι επιστήμονες να μας ενημερώνουν. Διαβάζουμε από την τοποθέτησή της στη δημόσια διαβούλευση. Για τη στοιχειώδης ανθρώπινη επικοινωνία, πολλό δε μάλλον οι κανόνες δικαίου, προϋποθέτουν μια ελάχιστη αντίληψη για το τι σημαίνουν οι λέξεις. Μας λέει Χαζούς εδώ, που λέει ότι χρειάζεται ελάχιστη αντίληψη. Είτε πρόκειται για απλές καθημερινές λέξεις, είτε για έννοιες νομικές. Ναι, τα πάντα ρί και το νερό στο ποτάμι δεν είναι ποτέ το ίδιο, μας λέει ο Ηράκλητος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η λέξη ποτάμι μπορεί για κάποιον να υποδηλώνει και το βουνό και για κάποιον άλλον και τη θάλασσα. Έτσι και το δίκιο. Εδώ να σταματήσουμε, να δείξουμε για λίγο ένα βουνό και ένα ποτάμι για να είμαστε σίγουροι ότι είστε μαζί μας αυτό. Βουνό, ποτάμι. Βουνό, ποτάμι. Δεν είναι δύσκολο. Μπορεί κάποιοι να διαφωνούν με τη σκοπιμότητα της ρύθμισης, λέει. Όλοι όμως γνώριζαν και εξακολουθούν να γνωρίζουν ότι το ρήμα απαγορεύω και το επίρρημα αποκλειστικά δεν είναι δεκτικά ερμηνείας. Εντάξει. Το ρήμα απαγορεύω είναι λίγο σχετικό τι εννοεί. Μετά τον Ηράκλητο, μόνο μία προσωπικότητα των ελληνικών γραμμάτων θα μπορούσε να συνομιλήσει με τον κύριο Πιερακάκη. Όπου υπάρχει μίσος, γίνεται μίσος. Όπου υπάρχει αγάπη, γίνεται αγάπη. Όπου υπάρχει ζήλια, γίνεται ζήλια. Και όπου υπάρχει φόνος, γίνεται φόνος. Και όνο, ητό. Υπάρχει όμως ένα ακόμη επιχείρημα, πολύ απλοϊκό επίσης. Αν επιτρεπόταν, γιατί παιδευόμασταν τόσα χρόνια να συζητάμε για αλλαγή του συντάγματος? Η απάντηση είναι πολύ απλή και μας την έχει δώσει ο Δημήτρης Σαραφιανός σε συνέντευξή του στο The Press Project. Η κυβέρνηση νιώθει ότι τώρα έχει την πολιτική ισχύ για να περάσει ένα τέτοιο μέτρο, παρότι είναι αντισυνταγματικό. Όταν όμως σου λέει το Σύνταγμα ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τότε σε αυτή την περίπτωση δεν τίθεται θέμα ερμηνείας. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά. Και γι' αυτό το λόγο κιόλας, γιατί δεν είναι δηλαδή ζήτημα, πώς το λέμε, εξυπνάδας. Δεν υπάρχουν συνταγματολόγοι, υπήρχαν και παλιότερα, δεν βγήκανε μόνο τώρα. Λοιπόν, οι ίδιες ρυθμίσεις υπήρχαν και πριν και γι' αυτό το λόγο απαιτείται να υπάρξει αναθεώρηση των σχετικών διατάξεων. Και έχουν γίνει ούκο λίγες φορές προσπάθειες να αναθεωρηθεί η σχετική διάταξη του άρθρου 16, οι οποίες προσέκρουσαν στο γεγονός ότι υπήρχαν οι αντιδράσεις, οι οποίες ενσωματώνονταν στο πολιτικό προσωπικό και το οποίο δεν ψήφιζε το άρθρο 16 της αναθεωρητής διατάξης. Να θυμίσουμε κιόλας ότι ο κατεξοχήν διαπρίσιος κατήγορος για την αναθεώρηση του άρθρου 16 ήταν Ευάγγελος Βενιζέλος σε παλαιότερες περιόδους. Τι συμβαίνει τώρα? Επειδή αλλάζει το κλίμα και σου λέει τώρα εδώ πέρα μας παίρνει περισσότερο, ή για να δημιουργηθεί αναταραχή όπως πήγανε να κάνουν με την πανεπιστημιακή αστυνομία, παίρνουμε αυτή την κυβερνητική πρωτοβουλία και ας πέσει στα δικαστήρια μετά, ας το βγάλουν δραματικό, ή όπως με την πανεπιστημιακή αστυνομία που δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Υπάρχουν ακόμη και συνταγματολόγοι οι οποίοι είναι υπέρ της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων και που σε κοινή τους δήλωση καταγγέλουν τις ρυθμίσεις ως αντισυνταγματικές, τονίζοντας ότι η επιστημονική τους αυτή θέση είναι ανεξάρτητη του αν πολιτικά τάσσονται υπέρ ή κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και σε ακόμα πιο υψηλούς τόνους ήταν και η τοποθέτηση του καθηγητή δημοσίου δικαίου, του Πάνου Λαζαράτου, με άρθρο του στο δικαστικό.gr, που λέει ότι ποτέ από καμία μεθοδολογία του δικαίου που γνωρίζω, μελέτη, δικαστική απόφαση οποιοδήποτε δικαστηρίου, ποτέ, μα ποτέ δεν υποστηρίχθηκε από κανέναν πως μια σύμφωνη με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμηνεία, όπως και κάθε σύμφωνη με το Σύνταγμα ή ανώτερη πηγή δικαίου ερμηνεία, μπορεί να γίνεται contra legem. Τον έχετε βγάλει από τα ρούχα του τον άνθρωπο. Γράφει σαν τον Πολάκη κεφαλαία 4 η ώρα το πρωί, μόνο που δεν έγραψε άκου Σύνταγμα, άκου Κυριάκο Πιερακάκη. Έξαλλος είναι. Η κυβέρνηση επίσης επικαλείται μια απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουγγαρία το 2020. Αυτό που δεν λέει η κυβέρνηση είναι ότι πρώτον στην Ουγγαρία ήδη λειτουργούσαν ιδιωτικά πανεπιστήμια και νόμος αυτός θεωρήθηκε δυσμενής διάκριση εναντίον τους και δεύτερον ότι στην Ουγγαρία δεν υπήρχε συνταγματική απαγόρευση. Επίσης, ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή καταδίκη γι' αυτό, σε αντίθεση με κάτι άλλες καταδίκες που υπάρχουν για τις οποίες μιλήσαμε σε προηγούμενο επεισόδιο. Σημαντικό επιχείρημα είναι το μη σε νοιάζει. Θα υπάρχει απλώς ένα ιδιωτικό δίπλα στο δημόσιο. Αυτό το επιχείρημα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Νομίζουμε ότι θα έπρεπε να συνιστά το επίκεντρο της συζήτησης από τη δική μας πλευρά.
Κάθε φορά που συζητιέται μια ιδιωτικοποίηση, το επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι το δημόσιο θα λειτουργεί όπως τώρα. Απλώς που θα υπάρχει στο πλάι και το ιδιωτικό. Θα ξαπλώνεις δίπλα του το βράδυ, ούτε που θα το καταλαβαίνεις, ούτε που θα σε ενοχλεί ποτέ, ούτε που θα ροχαλήσει. Να δούμε όμως τι συμβαίνει στην πράξη. Για παράδειγμα, στη δημόσια υγεία. Λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι τα δημόσια νοσοκομεία θα λειτουργούν κανονικά. Απλώς που θα υπάρχει δυνατότητα κάποιοι να πληρώνουν απογευματινά ιατρία με τους ίδιους γιατρούς. Πού είναι το πρόβλημα? Ξεκούραστε είναι οι γιατροί. Βάλτε τους ένα ιατρείο ακόμα και μόλις τελειώσουν, βγάλτε τους και για γυμναστική στο προαύλιο. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι θα έχεις δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι δεν θα αμείβονται ικανοποιητικά και θα τους λες: το δημόσιο δεν μπορεί να δώσει επαρκείς μισθούς, συνεπώς θα πρέπει να αναζητήσουν ένα συμπλήρωμα παίρνοντας λεφτά από τους πολίτες. Το ίδιο συμβαίνει και με τη μέση εκπαίδευση. Σχολεία 2 ταχυτήτων, όπου μειώνεις τη χρηματοδότηση και καλείς τους εργαζόμενους ενός διαλυμένου δημόσιου σχολείου να συμπληρώσουμε ιδιωτικούς πόρους. Δεύτερους μισθούς από το δημόσιο και έχουμε μαζικές αποχωρήσεις. Ακόμα και να μείνει. Ξέρεις, θα σου πει αυτός. Εγώ δεν θέλω να πάω στον ιδιωτικό τομέα. Θέλω να μείνω στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Αλλά ρε παιδιά, ας βάλουμε κανένα δίδακτο να πάρουμε και τίποτα. Και θα έρθει η κυβέρνηση και ξέρεις, θα σου πει. Εγώ δεν μπορώ να σου δώσω χρήματα από το φορολογούμενο. Αλλά αν θέλεις να βάλεις κάποιες θέσεις, να τις δημοπρατήσεις. Κάποιες θέσεις, να τις δημοπρατήσεις κανονικά. 50 θέσεις το χρόνο στο κάθε τμήμα, δεν είναι και πάρα πολλές. Και βάλε 10.000. Και μοιραστείτε το μεταξύ σας. Πόσοι ιδεολόγοι οι καθηγητές θα πούν δεν το κάνουμε? Αρκετοί. Ναι. Αυτό το ναι θα φθήνει όμως. Επόμενο επιχείρημα. Σπάμε το κρατικό μονοπόλιο. Η συνταγματική απαγόρευση των ιδιωτικών πανεπιστημίων παρουσιάζεται από την κυβέρνηση ως αναχρονισμός. Μια ελληνική πρωτοτυπία που δεν συμβαίνει πουθενά στην Ευρώπη. Ακόμα και η Βόρεια Κορέα έχει ιδρύσει, που φαντάζομαι ασπάζεται στις ιδέες της, έχει ιδρύσει πανεπιστήμια ιδιωτικά. Τι λέει ο κύριος? Πάει καλά ο κύριος που φιλοξενείται. Όποιος δεν θέλει ιδιωτικά πανεπιστήμια να πάει στη Βόρεια Κορέα. Λοιπόν, όντως έχει η Βόρεια Κορέα, οπότε ξέρεις κάτι. Να πας εσύ στη Βόρεια Κορέα που έχει και ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Εγώ δεν θέλω. Πάντα ήθελα να στείλω ένα δεξιό στη Βόρεια Κορέα. Τον έχω στείλει και χωρίς παλτό αυτό, να ξεπαγιάσει. Ή στις σκανδιναβικές χώρες που είχε τη φαϊνή ιδέα να αναφέρει το Πασόκ, όπου δεν υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια όπως θα δούμε. Δανία, σχολές επαγγελματικής κατάρτισης. Φιλανδία έχει 2 μη κερδοσκοπικά, αλλά απαγορεύει τα δίδακτρα σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νορβηγία έχει κερδοσκοπικά ιδρύματα, αλλά δεν τα θεωρεί πανεπιστήμια και ουσιαστικά είναι αυτό που έχουμε εμείς σήμερα με τα κολέγια και την αναγνώριση των σπουδών. Οπότε θα πάνε οι δεξιοί στη Βόρεια Κορέα και οι πασόκοι στη Δανία. Και εδώ θα μείνει μόνο το φαν της CVC, που θα έχει πάρει όλα τα νοσοκομεία, το οικόπεδο στο Ελληνικό, τη Βουλή, τη Νέα Δημοκρατία, την οικογένεια Μητσοτάκη, τον Παρθενώνα, το Μουσείο Φλέμινγκ, θα φτιάξει μια και καλά ιδιωτική σχολή ιατρική να βγάζει γιατρούς για τα νοσοκομεία της. Εν τω μεταξύ, αυτό το γράφημα είναι του Πασόκ, που κοίταξε όλα αυτά τα στοιχεία και κατάλαβε ότι το σκανδιναβικό μοντέλο λέει ότι είναι καλή ιδέα να αναθεωρήσουμε το άρθρο 16 και να επιτρέψουμε τα ιδιωτικά με αυστηρές προδιαγραφές. Αυστηρές προδιαγραφές για κερδοσκόπους. Στην Ελλάδα που πληρώνουμε τους εργολάβους για τα διόδια που δεν εισπράττουν, που αν δεν περάσουν αρκετά αυτοκίνητα από τα διόδια, αλλάζει την κυκλοφορία η τροχιά για να περνάμε μπροστά από τα διόδια να ισοφαρίσουν. Σκέψου τώρα. Πασπίτες να βάζουν προδιαγραφές για το πανεπιστήμιο. Ρε, άμα σου λέει το Πασόκ αυστηρές προδιαγραφές, ενώ είναι να είναι σφραγισμένο το μπουκάλι στο σκυλάδικο, να μην μας ποτίσουν μπόμπες. Ο Δημήτρης Δαμίγος, κοσμήτορας της Σχολής Μεταλλιολόγων, Μεταλλουργών, Μηχανικών, έγραψε ένα άρθρο εξετάζοντας τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Καταρχάς, λέει, θα πρέπει να γίνει σαφές πως δεν υπάρχουν κρατικά και μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά δημόσια και ιδιωτικά. Τώρα που το λέει αυτό, τι είναι αυτό με τα μη κρατικά? Το λέμε και αλλού αυτό. Αφεντικό, δεν είναι λούφα αυτό που βλέπεις, είναι μη εργασία. Αυτό δεν είναι πασχέτζα, είναι μη Excel. Να δούμε τι γίνεται. Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, η συντριπτική πλειονότητα, πάνω από 83% των εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών, φοιτούν σε δημόσια πανεπιστήμια. Στην Ελλάδα, το Λουξεμβούργο, τη Δανία, την Ιρλανδία και την Ολλανδία, το ποσοστό αυτό ανέρχεται ή αγγίζει το 100%. Σε άλλες 9 χώρες, τα ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 85% και 93%. Kim Jong-un, πόσο παίρνει, 99%, πόσοι σπουδάζονται σε δημόσια, το ίδιο. Τι καταλαβαίνετε από αυτό, τι θέλετε, ρε? Δεν θα σας περάσει. Δεν θα φυλάει όπλα ο ISIS μέσα στο πανεπιστήμιο. 24.000 για δίδακτρα, 48, όσα χρειάζονται, όσα θέλει να δώσει ο Μαρκόπουλος. Δεν θα κερδίσουν οι Ερυθροί Χμέρ του τόπου. Οι μόνες εξαιρέσεις είναι η Μεγάλη Βρετανία και η Λετωνία, που καταχωρίζονται στα ιδιωτικά για την Eurostat επειδή είναι ανεξάρτητοι οργανισμοί, αλλά χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους. Πώς γίνεται αυτό? Σκεφτείτε το σαν Έλληνα ολιγάρχη, σαν μέλος της οικογένειας Μητσοτάκη. Σκεφτείτε τον Μπακογιάννη με το πατρικό του που πήρε ΕΣΠΑ για να το κάνει μουσείο στην Ευρυτανία, όντας περιφερειάρχης. Αυτό τώρα, με λίγο πρόξιμο, του αλλάζει σαφημί,
Το κάνεις ιδιωτικό πανεπιστήμιο, βάζεις 100 φοιτητές αρχαιολογίας μέσα και τους απασχολείς στην οικογενειακή επιχείρηση. Και μιλάμε, δεν μένει αρχαίο σε ακτίνα 50 χιλιόμετρων. Θα ψάχνεις τους Δελφούς αύριο μεθαύριο, θα έρχονται οι τουρίστες και δεν θα βρίσκουν τίποτα. Θα καρφώσει ανεμογεννήτριες στο μαντίο. Δεν λέμε ότι θα γίνει σίγουρα, αλλά τροφή για σκέψη. Ονοονοήτο. Επίσης, σε ιδιωτικά πανεπιστήμια φοιτούν περίπου το 60-65% των φοιτητών σε Βέλγιο, Κύπρο και Φινλανδία. Με εξαίρεση την Κύπρο, σε όλες τις άλλες χώρες που λειτουργούν ιδιωτικά πανεπιστήμια, βασικός χρηματοδότης παραμένει το κράτος σε ποσοστό από 80-100%. Σε ιδιωτικά μη εξαρτώμενα από την κρατική χρηματοδότηση πανεπιστήμια, φοιτούν περίπου το 9,8% του συνόλου των φοιτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με στοιχεία του 2021. Αυτό είναι το μοντέλο των διοδίων ή το μοντέλο Ευρυτανίας, το λεγόμενο, που είναι ιδιωτικό αλλά το πληρώνει το κράτος. Έχουμε αποφασίσει εντωμεταξύ να αντιγράψουμε την Κύπρο, ενώ οι Κύπριοι φοιτητές έρχονται στην Ελλάδα για να σπουδάσουν στο Δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Με βάση στοιχεία του 2021, 15.000 Κύπριοι φοιτητές σπουδάζουν συνολικά στη χώρα. Δηλαδή, θα έρχονται αυτοί εδώ και θα έχουμε το δικό τους σύστημα. Είναι παράλογο, είναι σαν να τους κάνουμε το τραπέζι με χαλούμι και σε φταλιά. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, πάνω από το 83% των μεταπτυχιακών φοιτητών πλήρους φοίτησης σπουδάζουν σε δημόσια πανεπιστήμια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο σύνολο των 27 χωρών, το συνολικό ποσοστό των υποψηφίων διδακτόρων σε ιδιωτικά πανεπιστήμια που στηρίζονται σε ιδιωτικούς πόρους ήταν μόλις 3,2% το 2021. 14.600 σε σύνολο 462.633. Επιβεβαιώνοντας πως η έρευνα είναι σχεδόν αποκλειστικά χρηματοδοτούμενη από κρατικούς πόρους. Γιατί άλλοι μαλάκες είναι να σπαταλάνε λεφτά στην έρευνα. Την έρευνα την πληρώνει το δημόσιο και το πτυχίο γονέας 1. Γονέας 1, 2 και 3. Γιατί εδώ θα χρειαστεί να βάλουν ρεφενέ πολύ μαζί για να γίνει δουλειά. Επόμενο επιχείρημα. 40.000 φοιτητές σπουδάζουν στο εξωτερικό. Ακόμα ένα βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι αυτοί οι περίπου 40.000 φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό, με την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, θα έρθουν να παραμείνουν στη χώρα. Πρόκειται ουσιαστικά για τους ίδιους φοιτητές που αναγκάζονται να φύγουν γιατί δεν βρήκαν θέση στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Το μεγαλύτερο ποσοστό εξ αυτών είναι σε μεταπτυχιακά προγράμματα και πάνω, με σκοπό, όπως είναι φυσικό, να καταφέρουν να μείνουν στο εξωτερικό. Περίπου 10.000, παραδείγματος χάρη, Έλληνες σπουδάζουν στη Βρετανία, 4.300 στη Γερμανία, 2.200 στη Γαλλία, 2.000 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολυβολικά η κυβέρνηση αναφέρει αυτούς που σπουδάζουν μόνο σε χώρες όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Ακούγεται επίσης το «Μα η παιδεία δεν είναι δημόσια ούτε και δωρεάν σήμερα». Αυτό ισχύει. Είναι επιχείρημα που λέει ότι τι σε νοιάζει αν τα πράγματα μπορούν να γίνουν ακόμη πιο σκάτα. Είναι επιχείρημα που ακούγεται και από την αριστερά. Από αυτόν που θα σου πει «Καλά ρε, δεν ξέρεις ότι ήδη υπάρχουν ταξικοί φραγμοί». Μας λένε εδώ ότι έτσι κι αλλιώς για να σπουδάσει ένα παιδί απαιτούνται χιλιάδες ευρώ σε φροντιστήρια, ιδιαίτερα ιδιωτικά σχολεία, κόστος διαμονής σε άλλη πόλη κτλ. Ισχύει. Αλλά δεν είμαστε εμείς αυτοί που λέμε ότι είναι καλή ιδέα ο μαθηματικός στο δημόσιο σχολείο να μπαίνει για πρώτη φορά στην τάξη το Μάρτιο. Η απαξίωση της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι καλό επιχείρημα για να υποστηρίξεις την απαξίωση και της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο σκοπός είναι να μειώσεις τους ταξικούς φραγμούς με σκοπό να τους εξαλείψεις, όχι να πεις δεν καμιέται, πάντα υπάρχει ανισότητα. Επόμενο επιχείρημα. Οι καταλήψεις είναι παράνομες και πρόκειται για δυσφήμιση του ελληνικού πανεπιστημίου. Στο επιχείρημα αυτό απάντησε μια φοιτήτρια η οποία στάθηκε με βουδιστική ψυχραιμία, την οποία όλοι μας θαυμάσαμε απέναντι σε μια από τις χειδαιότερες στιγμές της ελληνικής τηλεοπτικής δημοσιογραφίας. Γίνεται. Και οι απεργίες, θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Οι απεργίες κηρύσσονται. Ακούστε. Οι απεργίες κηρύσσονται διαρκώς παράνομες. Όχι διαρκώς. Ακούστε. Κάνετε λάθος. Θυμάμαι πολύ διαρκώς. Καλά πέρσι τις απεργίες των εκπαιδευτικών ενάντια στην αξιολόγηση. Αλλά δεν είναι όλοι. Δεν είναι όλες οι απεργίες παράνομες. Θα σας πω γιατί δεν είναι όλες οι απεργίες παράνομες. Γιατί οι απεργίες κηρύσσονται παράνομες κατά το δοκούνε. Όταν οι μηχανοδηγοί, στα τρένα κάνανε απεργίες, η κυβέρνηση τις κηρύττει παράνομες. Είχαμε το έγκλημα στα Τέμπη. Κινείται βάσει κάποια σκοπιμότητα, αυτό μου λέτε τώρα. Και λέω, η δικαιοσύνη. Λέω ότι είναι ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή επιβάλλεται. Η κυβέρνηση, τις απεργίες, η δικαιοσύνη τις αποφασίζει, όχι η κυβέρνηση. Η εισαγγελική έρευνα ποιος θεωρείτε ότι εκκίνησε? Η εισαγγελική έρευνα αφορά τη δικαιοσύνη. Θεωρείτε ότι δεν υπήρχε κάποια εντολή από το Υπουργείο να κινήσει αυτή τη στιγμή? Άρα λέτε ότι δεν είναι αυτόνομη δικαιοσύνη. Κινείται βάσει εντολών. Πιστεύω ότι κινείται βάσει εντολών. Πώς το κάνει αυτό? Όλοι είχαμε χάσει το περιεχόμενο της συζήτησης και χαζεύαμε πώς γίνεται να μην τον βρίζει. Ούτε η Μαρίνα Αμπράμοβιτς που κοιτάζονται με τέτοια αγωνία εκεί πέρα, περιμέναμε πότε θα σκάσει το πρώτο πινελίκι. Τίποτα εκεί. Επιχειρήματα. Αυτή τη νέα γενιά θέλουμε. Του εξηγεί σε σχέση με την παρανομία το παράδειγμα με τις απεργίες. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ένας αγώνας μπορεί να έχει κριθεί παράνομος από τα δικαστήρια και να είναι δίκαιος και να τον στηρίζουμε, παρότι είναι τυπικά παράνομος. Αυτό οφείλεται στο ότι είναι ένας αγώνας που γίνεται ακριβώς απέναντι σε αυτόν που τον βγάζει παράνομο, απέναντι στο κράτος και την κυβέρνηση. Είναι λίγο σαν ο άλλος να είναι και διαιτητής και τερματοφύλακας μαζί.
Στο σημείο αυτό, ο δημοσιογράφος πρώτα χρησιμοποιεί ένα εντελώς ηλίθιο σόφισμα ότι δεν είναι παράνομες όλες οι απεργίες, ούτε όλοι οι δημοσιογράφοι που λυμμένοι, και στη συνέχεια προσποιείται τον έκπληκτο όταν ακούει ότι δεν υπάρχει ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Με άλλα λόγια, η φοιτήτρια που εκπροσωπεί αυτή την ανική αφέλεια χρησιμοποιεί εντελώς λογικά επιχειρήματα που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ο δημοσιογράφος φωνή της λογικής κάνει λογικές ακροβασίες της πεντάρας. Οπότε, η συμβουλή μας είναι να καταργηθεί το πανεπιστήμιο και να ασχολούνται μόνο με τα κινήματα τα παιδιά, γιατί προφανώς είναι πολύ πιο χρήσιμο στο να μην λες μαλακίες στη συζήτηση. Κλείστε το μπουρδέλο, θα δίνω εγώ πτυχία στις τουρνάρες, όποιον έχει μαλώξει κατά τα μάτια. Με άλλα λόγια, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αυτή τη στιγμή έχουν το ιστορικό βάρος να είναι αυτοί και αυτές που θα πρέπει να υπερασπιστούν το δημόσιο πανεπιστήμιο μετά από δεκαετίες που η δεξιά έχει αποτύχει να το ιδιωτικοποιήσει. Αυτό κρίνεται σε διαδικασίες σαν αυτή που θα δούμε τώρα. Δεν ξέρουμε ποιος θα γελάσει τελευταίος και αν η κυβέρνηση θα καταφέρει κάτι που προσπαθεί χωρίς επιτυχία εδώ και τόσο καιρό. Ξέρουμε όμως ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο τους ενοχλεί ακριβώς διότι είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας με διαφορετικές αξίες και προτεραιότητες από όλη τη διαφθορά, την παρέτηση και σαπίλα που χαρακτηρίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό όλη την υπόλοιπη κοινωνία. Γι' αυτό και έχει τόση σημασία αυτός ο αγώνας και για τις δύο πλευρές, θετική για μας και αρνητική για τους απέναντι. Φοιτητές και φοιτήτριες, δεν θέλουμε να σας αγχώσουμε, αλλά μην τα σκατώσετε, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό που κρίνεται στη δράση σας αυτή την περίοδο. Πριν να φύγετε, ξέρετε τι θέλω να κάνετε. Like, subscribe και μια συνδρομούλα στο The Press Project. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.